Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Ασύλληπτες διαστάσεις λαμβάνει η τραγωδία στην Εύβοια, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουμε πλέον και μετρούμε 7 συνολικά νεκρούς από τις πλημμύρες, τις τεράστιες πλημμύρες και τους χυμάρους που δημιουργήθηκαν από την μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε συνολικά το νησί από τα ξημερώματα, από τις 12 περίπου τα μεσάνυχτα χθες. Ενώ βρέθηκαν 2 νεκροί στην περιοχή Αμφιθέα. Ο συνολικός αριθμός λοιπόν των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 7, ενώ νωρίτερα εντοπίστηκε και 6ο άτομο που έχασε την ζωή του. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας περίπου 38 ετών. Η άτυχη γυναίκα αγνοούνταν και τελικά εντοπίστηκε από τα συνεργεία αργά σήμερα το απόγευμα. Αγνοούμενος παραμένει ακόμη ένας άνδρας, ενώ νωρίτερα εντοπίστηκε ζωντανή και διασώθηκε με ελικόπτερο μάλιστα μια γυναίκα η οποία είχε δηλωθεί επίσης ως αγνοούμενη μαζί με τον συγκεκριμένο άντρα. Είναι τραγικές οι ώρες που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν τα πολιτικά, Βασιλικό, τα Ψαχνά, την Καστέλα, το Μπούρτζι και το Λευκαντή. Ανάμεσα τώρα στα θύματα είναι και ένα βρέφος μόλις 8 μηνών. Το Μπουρίνι εγκλώβησε την οικογένεια τα ξημερώματα στο διαμέρισμά της, το οποίο πλημμύρισε και το μωρό δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι κυριολεκτικά ο χήμαρος πήρε το μωρό από τα χέρια του πατέρα. Τα υπόλοιπα θύματα είτε πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους, είτε παρασύρθηκαν κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν και να σωθούν. Τεράστιες είναι οι καταστροφές σε σπίτια και οδικό δίκτυο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στιγμές αγωνίας βέβαια, αλλά και απόγνωσης για τους κατοίκους. Πολλές είναι οι περιοχές οι οποίες έμειναν χωρίς ρεύμα, τηλέφωνο ή ακόμη και νερό. Πόλεις και χωριά αποκλείστηκαν αφού κατέρευσαν γέφυρες, κυριολεκτικά καταστράφηκαν δρόμοι και πλημμύρισαν ολόκληρες περιοχές από τη σφοδρή βροχόπτωση η οποία κράτησε όλη τη νύχτα και Σούπερ Πούμα έσπευσαν για να διασώσουν ανθρώπους που ανέβηκαν στις ταράτσες των σπιτιών τους ζητώντας βοήθεια. Στο κάμπινγκ στα πολιτικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι αφού κατάφεραν να φύγουν έγκαιρα από σκηνές και τροχόσπιτα εκατοντάδες άτομα. Χιλιάδες τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που έχουν πλημμυρίσει. Μαραθώνια η προσπάθεια της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των ανθρώπων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χαλκιδαίων, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του Λιλαντίου και ιδιαίτερα στα σημεία υπερχείλισης του ποταμού Λίλαντα, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μετακίνηση. Όπως είπαμε, εντοπίστηκε ζωντανή και διασώθηκε με ελικόπτερο η μία εκ των 2 αγνοούμενων που είχε ανακοινώσει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Η γυναίκα, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η γυναίκα η οποία είναι γύρω στα 38, παρασύρθηκε από χήμαρο καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σπίτι της στο Μπούρτζι, αλλά οι διασώστες ευτυχώς την εντόπισαν προς την θάλασσα και την απομάκρυναν με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Αγνοείται ακόμη ένας άνδρας αυτή τη στιγμή, φέρεται να είναι ο άντρας που ήταν μαζί της και παρασύρθηκε επίσης από τα ορμητικά νερά. Στην ίδια περιοχή εκεί βρέθηκαν και 2 από τους υπόλοιπους νεκρούς, ένας άνδρας και μια γυναίκα 74 και 73 ετών αντίστοιχα. 664 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι κλήσεις στην πυροσβεστική, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το Σώμα πριν από λίγο επίσημα, κλήσεις για εγκλωβισμένους και παροχές βοήθειας, ενώ περίπου 100 είναι τα άτομα τα οποία έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τα σωστικά συνεργεία, από οικίες και σημεία άλλα στα οποία είχαν παγιδευτεί. Οι ενέργειες των συνεργείων, ολόκληρου βέβαια του κρατικού μηχανισμού, συνεχίζονται σε όλη την πλημμυρισμένη περιοχή και επικεντρώνονται, όπως είναι φυσικό, στο Μπούρτζι για τον εντοπισμό
και του τελευταίου, ελπίζουμε, ανθρώπου ο οποίος αγνοείται. Σε κάθε περίπτωση, ο απολογισμός είναι τραγικός αν μιλάμε ήδη για 7 νεκρούς και έναν άνθρωπο ο οποίος αγνοείται εδώ και τόσες ώρες, εφιαλτικές και οι στιγμές τις οποίες έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή και είναι και ενδεικτικά αυτών των τραγικών εφιαλτικών στιγμών, τα βίντεο που τραβούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι ίδιοι και αποτυπώνουν την αγωνία και τον πόνο τους. Κάντε όλοι μια προσευχή. Κάντε όλοι προσευχή, παιδιά, να σταματήσει. Κάντε προσευχή να σταματήσει. Κάνουμε όλη μια προσευχή να σταματήσει αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, όλα τα αυτοκίνητα του Κοσμάκη είναι μες στη θάλασσα. Μια πολύ μεγάλη καταστροφή που πλήττει την κεντρική Εύβοια και στην υπεροχή των Δελφίνων Μεσαπίων, στα Ψαχνά και τα Πολιτικά και ακόμη περισσότερο εδώ που βρισκόμαστε στην περιοχή του Λίλαντα, Λευκαντή και Μπούρτζη. Σταδιακά προοδευτικά κατεβαίνει η στάθμη. Στα Ψαχνά και τα Πολιτικά έχει κατέβει πολύ στάθμη, ήδη γίνονται μαζικά πλέον απεγκλωβισμοί. Εδώ πέρα τώρα ξεκινάει κατεβαίνει τα πιο μεγάλα μηχανήματα, οι διασώστες της ΕΜΑΚ και τα ελικόπτερα με πρώτο ένα σούπερ πούμα θα ξεκινήσουν και εδώ τους απεγκλωβισμούς. Είναι εδώ πραγματικά οι πάντες. Ο Δήμος, η Περιφέρεια και φυσικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσα με το Πυροσβεστικό Σώμα και την ΕΜΑΚ. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που έχει ήδη πληγές και όχι μόνο υλικές. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε, πού θα βγούμε από εδώ. Το νερό ανεβαίνει επικίνδυνα. Κάνανε τίποτα, η μια δημοτική αρχή τα ρίχνει στην άλλη και τελικά έτσι παραμένουμε και πνιγόμαστε κάθε φορά. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε θα είναι μια δύσκολη νύχτα η απόψινή για όλους τους κατοίκους εκεί της πληγής σας περιοχής. Συνεχής εντωμεταξύ είναι η ενημέρωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μεταβεί αύριο στις πληγήσεις περιοχές, θα μεταβεί εκεί στην Εύβοια για όλες τις ενέργειες, ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, για όλες τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κ. Φάνη Σπανό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, από όπου και παρακολουθεί τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Εύβοια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο Twitter εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους στην Εύβοια και τα θερμά του συλληπιτήρια στους οικείους τους. Ενημερώνομαι, έγραψε συνεχώς για την πορεία των διασώσεων και την έκταση της καταστροφής και αύριο Δευτέρα θα μεταβώ στην πληγήσα περιοχή. Να θυμίσουμε ότι αύριο θα μεταβεί εκεί, ενώ έχει και την σύσκεψη για το ζήτημα το άλλο, το μεγάλο του κορονοϊού, στο οποίο θα έρθουμε λίγο αργότερα.
Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, μετέβη στην Εύβοια για την εκτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Όπως είπε, από αύριο θα ξεκινήσει και η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν. Στο Δημαρχείο Βασιλικών πραγματοποίησε συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους επικεφαλείς όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκεί στην πληγήσα περιοχή. Μίλησε μάλιστα για τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες έπεσαν συνολικά στην Εύβοια, ξεπερνώντας και τα ποσοστά των πλημμυρών στην Μάνδρα. Μετεωρολόγος μάλιστα είπε ότι έπεσε μέσα σε 6 ώρες στην περιοχή της Εύβοιας το νερό που έπεσε μέσα σε ολόκληρο τον χειμώνα στην Αθήνα. Δηλαδή είναι πραγματικά ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε και του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο κύριος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στην μη χρήση της γραμμής 112, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ο κόσμος είχε ενημερωθεί να απομακρυνθεί από την περιοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως είπε, θα είχαμε 100 νεκρών. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, η οποία προέρχεται από μια δύσκολη νύχτα. Ο κρατικός μηχανισμός έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη κατά από δύσκολες συνθήκες. Η περιφέρεια, η δήμη της περιοχής, η πολιτική προστασία, όλος ο μηχανισμός έδωσε έναν υπεράνθρωπο αγώνα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η πρόβλεψη για το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν 63 χιλιοστά βροχής 24 ώρες. Η τελευταία μέτρηση που έχουμε επιβεβαιωμένη είναι πάνω από 350 χιλιοστά και σε 6 ώρες ήδη νομίζω το μετεό σταθμός ασθενής έδωσε 291 με χιλιόμετρα, αρκετά χιλιόμετρα μακριά και σας θυμίζω ότι απλά η Μάνδρα ήταν 272. Σήμερα σώθηκαν πολλές ζωές, πολλοί απεγκλωβισμοί. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι είμαστε μπροστά σε φαινόμενα τα οποία χρειάζεται να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να φτιάξουμε δομές που θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Φαινόμενα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει, φαινόμενα τα οποία όσο να βασιστούμε σε μοντέλα πρόβλεψης αποδεικνύεται ότι η κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες δυσκολεύουν. Βέβαια από την πρώτη στιγμή και θέλω να το τονίσω, ήμασταν στις περιοχές, όλοι οι αντιδήμαρχοι, όλοι οι δήμαρχοι, η περιφέρεια, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα μοιραία. Όλα γίνανε πολύ ξαφνικά. Ήταν πολύ σημαντικό ότι από την πρώτη στιγμή παρακολουθούσαμε τα φαινόμενα και εδώ πέρα στο Βίλαντα και στα Μεσάπια και στην ευρύτερη περιοχή. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή θα υπάρχει πρόβλημα. Το είχαμε υπολογίσει βέβαια με λιγότερα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός δεν ευθυνδιάστηκε. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όσους έχουν εμπλακεί και συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να δίνουν τιτάνιο αγώνα και ειδικά να ευχαριστήσω τους άντρες της ΕΠΑΚ και της πυροσβεστικής, οι οποίοι με διάφορους τρόπους, από αέρος, με λέμβους, με ειδικά μηχανήματα, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς, μπόρεσαν και έσωσαν πάρα πολλές ζωές. Κύριε Χαρδαλιά, το 112 γιατί δεν λειτουργήσε? Αν λειτουργούσε το 112 και όποιος έχει την οποιαδήποτε σχέση με το επιχειρησιακό, θα είχαμε 100 νεκρών. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 5 νεκρούς, οι οποίοι 3 πνίγηκαν προς την προσπάθειά τους να φύγουν. Άρα, όταν έχεις ένα φαινόμενο, δεν ζητάς καμία εκένωση. Εντάξει, η οποιαδήποτε εκένωση μπορεί να σου κοστίσει τεράστιο ανθρώπινο, ανθρώπινο κόστος μεγάλο. Παρακολουθούσαμε την πρώτη στιγμή, αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε, είχαμε ετοιμάσει το 112 αν χρειαζόταν γιατί είχαμε κάποιες περιοχές, κάποιες κατασκηνώσεις, μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα, όμως όλα κύλησαν όπως έπρεπε σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, να πω κάτι για να τελειώσουμε αυτό το θέμα με το 112. Επειδή αυτοί που κάνουν κριτική είναι εκείνοι που δεν τόλμησαν ποτέ να το εφαρμόσουν το 112, θέλω να, μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από κοντά μας, πρέπει να είμαστε πολύ σεμνοί και πολύ σοβαροί. Το 112 είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο δεν είναι διαπανώσω. Έχετε να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες επιχειρησιακές. Σήμερα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα θέμα να στείλουμε 112, να πούμε και ενώστε τις περιοχές σας τη στιγμή που υπήρχαν πλήρες.
μοίρες γύρω από τα σπίτια. Μας λέω, κύριε Χαρταλιά, για το τέταρτο και το πέμπτο θύμα, μέχρι αυτή τη στιγμή ξέραμε για τρία επιβλήματα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, γιατί αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται, υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχουν επίσημα αυτή τη στιγμή, από την ενημέρωση που έχουμε, πέντε συνάνθρωποι μας που έφυγαν και δύο αγνοούμενοι. Από εκεί πέρα συνεχίζεται σπίτι-σπίτι η έρευνα και νομίζω ότι ό,τι υπάρχει θα ενημερώνεστε κατά. Έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις από εδώ και πέρα τώρα στη σύσκεψη που κάνατε για το τι μέλη γενέστε? Ναι, νομίζω το αυτονόητο κάναμε. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και η συνεργασία ώστε να μπορέσουν όσοι έχουν πληγεί να μπορέσουν να βρουν τη φροντίδα και την αλληλεγγύη που χρειάζεται. Και ταυτόχρονα από αύριο, σε συνεννόηση εδώ με την περιφέρεια και, και τους αρμόδιους υπουργούς, θα ξεκινήσει το δύσκολο έργο της καταγραφής, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο άμεσα να αποκατασταθεί κανονικότητα στην περιοχή. Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν υπάρχει μέρημνα για ένα καταφύγιο για αυτούς τους ανθρώπους? Καταγράφεται αυτή τη στιγμή και σε συνεργασία με τους Δήμους. Δεν θα υπάρξει κανένας συνάνθρωπός μας ο οποίος δεν θα βρει ένα χώρο να στεγαστεί και δεν θα βρει τη φροντίδα που χρειάζεται. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση μεγάλη και στους Δήμους και στην περιφέρεια και σε όσους μπλέκονται στο κομμάτι της διαχείρισης. Εσείς ήδη κάνατε μια πρώτη αυτοψία με το ελικόπτερο πάνω από την εικόνα που... Έχω ήδη και την εικόνα από το πρώτο φως, από τα πρώτα ελικόπτερα που κάνανε τις διασώσεις. Είναι τεράστια καταστροφή. Σε ποιο κύριο? Είναι γενικά και στα τρία μέρη και ειδικά στο Λίλαντα η εικόνα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Από εκεί και πέρα και στα Μεσάρια θα πάω τώρα στο Δήμο Ψαχνών. Θέλω να πω κάτι. Είναι άλλη μια μεγάλη απόδειξη για το πόσο πραγματικά πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον. Οι πλημμύρες. Οι πλημμύρες δημιουργούν ζητήματα. Σε συνεργασία λοιπόν και με τους Δήμους και, και με όλους τους εμπλεκόμενους, αν κάνουμε κάτι αυτό το χρόνο, είναι θωρακίζουμε τις περιοχές μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, κάτω από οποιονδήποτε κίνδυνο, να φέρνουμε αποτελέσματα. Υπάρχει μια πρόβλεψη πότε θα ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους? Αυτό τους ενδιαφέρει, πότε θα τελειώσει αυτή η αποκατάσταση? Πρώτα ξέρουμε τα δεδομένα, κάνουμε την καταγραφή αυτή τη στιγμή, υπάρχουν συνεργεία που κάνουν την καταγραφή και με βάση τα δεδομένα αυτά, νομίζω όσο πιο σύντομα θα μπορούσαν να επιστρέψουν σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει. Γι' αυτό άλλωστε θα υπάρξει και μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια, ήδη έχει ξεκινήσει σε επίπεδο διαβούλευσης. Αύριο θα κορυφωθεί με κάποια σύσκεψη που θα συγκαλέσει και η περιφέρεια με τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε όλα αυτά να γίνουν σε άμεσο χρόνο, για να μην ταλαιπωρείται κανένας συνάνθρωπός μας που ήδη έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Και επειδή αφορά πολλούς συνανθρώπους μας, η περιοχή της Εύβοιας, να σας ενημερώσουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλες οι ουρές οι οποίες έχουν σχηματιστεί σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, με δεδομένο ότι η μόνη πρόσβαση πλέον για την Νότια Εύβοια είναι από θαλάσσεις, με δεδομένο ότι έχουν καταστραφεί γέφυρες και υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Γι' αυτό και έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές, όπως μας ενημερώνουν και ταξιδιώτες που έρχονται με προορισμό την Αθήνα ή και άλλες περιοχές ή προσπαθούν να μεταβούν στο νησί της Εύβοιας. Μόνο από θαλάσσι λοιπόν μπορούν και προς τη Βόρειο Εύβοια και από την Βόρειο Εύβοια, αλλά ακόμη και στην Νότια και Κεντρική Εύβοια. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο οδικό δίκτυο και γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές και από τη μία και από την άλλη πλευρά σε όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές που ενώνουν την Ηπειρωτική Ελλάδα με την Εύβοια. Τα πυροσβεστικά συνεργεία συνεχίζουν μέχρι και αυτήν την ώρα να συνδράμουν, απεγκλωβίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις και ανθρώπους οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Όπως σας είπαμε, το κέντρο της πυροσβεστικής, όπως πριν από λίγο ενημέρωσε το σώμα, έχει δεχθεί 664 κλήσεις συνολικά για απεγκλωβισμούς ατόμων από την κακοκαιρία. Φούσκωσαν τα ποτάμια στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια και ο μεγάλος ορεινός όγκος που έχει η Εύβοια δέχθηκε την τεράστια αυτή ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα στη συνέχεια τα νερά βέβαια αυτά να κινηθούν προς την θάλασσα, να πλημμυρίσουν υπόγεια και ισόγεια σπιτιών και δρόμοι. Ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεκάδες είναι οι άνθρωποι από τα Ψαχνά οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Τεράστια μάχη έδιναν όλη τη νύχτα πυροσβεστική, αστυνομία και τοπική αυτοδιοίκηση στα πολιτικά και ιδιαίτερα στην παραλία των πολιτικών, εκεί όπου η Θάλια, έτσι ονομάστηκε το κύμα αυτό
αυτό της κακοκαιρίας χτύπησε προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν είτε στα σπίτια είτε στα αυτοκίνητά τους και από τους ορμητικούς χυμάρους παγιδεύτηκαν. Στα πολιτικά δημιουργήθηκαν ποτάμια μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες άνω του ενός μέτρου σε ύψος. Ακόμη και τα βαριά οχήματα της πυροσβεστικής αδυνατούσαν σε πολλές περιπτώσεις να περάσουν σε αρκετά σημεία, με συνέπεια παρά τις εκκλήσεις από τους πολίτες να μην μπορούν να τους προσεγγίσουν. Πρόβλημα αντιμετώπισαν και τροχόσπιτα, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα οικόπεδα στην παραλιακή ζώνη και τα οποία κυκλώθηκαν από τεράστιους όγκους νερού. Κάποια από αυτά παρασύρθηκαν. Περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα άρχισαν οι πρώτες κλήσεις για εγκλωβισμένους σε αυτοκίνητα, κυρίως στην παραλιακή περιοχή των πολιτικών. Χαρακτηριστικό ότι μέσα στην πρώτη ώρα των επιχειρήσεων απεγκλωβίστηκαν πάνω από 25 άτομα, ανάμεσά τους και μία οικογένεια 11 μελών, όπως επίσης και παιδιά τα οποία βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι και οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τους γονείς, ενώ κινητοποιήθηκαν και χωματουργικά μηχανήματα να βοηθήσουν σε δύσκολες περιπτώσεις. Δεν ήταν λίγες οι φορές που χρειάστηκαν μπολντόζες και με την κουτάλα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, μετέφεραν ανθρώπους μέσα από τα νερά. Όταν μάλιστα πυροσβέστες επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, σε κάποιες περιπτώσεις το νερό ακόμη και αυτά τα έβγαλε εκτός δρόμου. Μηχανήματα περιφέρειας στερεάς και των Δήμων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν τις προσβάσεις. Όμως οι συνθήκες είναι δύσκολες, γι' αυτό και όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερα τα προβλήματα μέχρι και αυτήν την ώρα στις μετακινήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και παραθεριστών στην περιοχή κυριολεκτικά διανυκτέρευσαν στο δρόμο, δύσκολη όπως είπαμε και η απόψινη νύχτα. Ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων έκανε λόγο για βιβλική καταστροφή, τονίζοντας ότι τα προβλήματα είναι τεράστια και απίφθινε έκκληση στους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Νότια της Χαλκίδας, οι πυροσβέστες αδυνατούσαν να φτάσουν στα σπίτια γιατί οι δρόμοι ήταν κομμένοι. Έτσι, ζήτησαν τη συνδρομή ελικοπτέρων. Κάτι που έγινε κυρίως για τις περιοχές Μπούρτζη και Λευκαντή, εκεί που έχει καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό το οδικό δίκτυο και τα νερά δεν επέτρεπαν την κίνηση κανενός αυτοκινήτου. Ήταν λοιπόν με πολύ σημαντική η συνδρομή των ελικοπτέρων και μπορούμε να παρακολουθήσουμε μάλιστα τις εικόνες που από ελικόπτερο, είναι εικόνες που τραβήχθηκαν από ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων από τα Ράτσα. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα τραγικά αποτελέσματα των πλημμυρών στην περιοχή της Εύβοιας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα επιτέθηκε και στον Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, για τα όσα είπε για την χρήση της γραμμής 112. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πλημμύρες στην Εύβοια και την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην Εύβοια με τους νεκρούς από τις πλημμύρες συγκλονίζουν όλη την Ελλάδα. Είναι πλέον ολοφάνερο πως η μοναδική ικανότητα που διαθέτει το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι επικοινωνιακές φιέστες και τίποτε παραπάνω. Οι δε δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Νίκου Χαρδαλιά αποτελούν μνημείο προκλητικότητας, καθώς έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η γραμμή 112 δεν λειτουργήσε για να μην υπάρξουν θύματα. Και την ίδια στιγμή παραδέχθηκε ότι ενώ γνώριζαν για τις καιρικές συνθήκες, δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα. Η κομματικοποίηση και πλήρης διάλυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τραγικά αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή αναδεικνύονται οι διαχρονικές ευθύνες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Αυτές τις δύσκολες ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές και τα στελέχη του
βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής. Το κίνημα αλλαγής καλεί τους αρμόδιους να καταβάλουν το μέγιστο των προσπάθειών τους για την προστασία των ανθρώπων, τονίζοντας ότι δεν συγχωρείται καμία ολιγορία. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν συγχωρείται καμία ολιγορία και αδράνεια της κρατικής μηχανής, παρά την επίσημη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν ελήφθησαν δυστυχώς τα προληπτικά μέτρα που αρμόζουν στην πρόβλεψη τέτοιας κακοκαιρίας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους, έστω και τώρα, να καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για την προστασία των ανθρώπων, τον περιορισμό των συνεπειών της καταστροφής και την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων. Για τραγικές ελλείψεις στις υποδομές και την πολιτική προστασία κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ζητά άμεσα μέτρα για τους κατοίκους της Εύβοιας. Για μια ακόμη φορά, η πολύπαθη Εύβοια βρίσκεται στο έλεος φυσικών καταστροφών που στοιχίζουν μάλιστα σε ανθρώπινες ζωές. Είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού για να στηριχθούν οι κάτοικοι των περιοχών που υπέστησαν τις καταστροφές, να πάρθουν άμεσα μέτρα διάσωσης και απεγκλωβισμού, να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών. Οι πλημμύρες πλήττουν για πολλωστή φορά περιοχές της Εύβοιας, που εδώ και χρόνια φωνάζουν για την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Απέναντι όμως σε αυτή την αναγκαιότητα, είναι εξίσου εγκοφαντική η απραξία και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Οι κυβερνήσεις και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, ενώ γνωρίζουν με λεπτομέρειες την όξυνση του προβλήματος και τον επίγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικών προστασίας, υλοποιούν έργα και υποδομές με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί εν έτη 2020 να χάνονται ζωές και οι λαϊκές οικογένειες να βλέπουν τις περιουσίες και τους κόπους τους να χάνονται. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Καρδαλιάς λίγη ώρα νωρίτερα είναι ότι δεν υπήρχε σαφής πρόγνωση για την ένταση των καιρικών φαινομένων. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε και στους επικριτές του από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα περνάμε στο μέτωπο του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ της πανδημίας. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 203 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου. Ακόμη ένα ανησυχητικό στοιχείο που παρατηρείται είναι ότι αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς οι ασθενείς που είναι σοβαρά. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ χθες ήταν 17 και την Παρασκευή, να θυμίσουμε, 14. Πλέον έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο, 212 νεκρούς συνολικά στη χώρα. Όσον αφορά τώρα τα νέα κρούσματα, 29 όπως είπαμε στις πύλες εισόδου και ακόμη 4 είναι εισαγόμενα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο. 38 κρούσματα στην Αθήνα, εκ των οποίων τα 10 ανέφεραν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και 3 ακόμη είχαν πρόσφατο ταξίδι σε περιοχές με αρκετά κρούσματα. 35 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, 50 στη Χαλκιδική, συνδεόμενα με εργοστάσιο ελαιουργίας, 2 στην Αργολίδα, 1 στη Βιωτία, 1 στη Δράμα, 3 στα Δωδεκάνησα, 2 στο Ηράκλειο, 2 και στην Καβάλα, 1 στην Καστοριά, 7 στην Κέρκυρα, 2 στην Κορινθία, 3 στις Κυκλάδες, 8 στη Λάρισα, από 1 σε Μαγνησία, Ξάνθη και Πέλα, 2 στην Πιερία, 5 στην Ροδόπη, 3 στις Σέρες και 2 στα Τρίκαλα. Με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στην τοπική κοινότητα του Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, αποφασίστηκαν επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί της επομένης. Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτι, εμπονοπαριγύρης, λιτανίες, λαϊκές αγορές κλπ. Απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι, μέχρι 4 άτομα, εκτός αν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι 6. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη την περιοχή, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 μέρες μέχρι και το πρωί της 20 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουν από αύριο το πρωί στις 6. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.